Και ξεκινάμε γρήγορα σήμερα στο κοντρόλ με τον υφυπουργό εσωτερικών αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, τον κύριο Καλαφάτη. Τι κάνετε, υπουργέ, καλησπέρα σας. Δόξα Θεώ, καλησπέρα, χρόνια πολλά σε εσάς, τους συνεργάτες σας, τις ακροάτες και τους ακροατές σας. Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος. Να είμαστε όλοι καλά. Λοιπόν, είναι μια ωραία μέρα, μια πολύ ωραία μέρα. Ήταν και η χθεσινή αλλά και η σημερινή. Θέλω να ξεκινήσω με τα έξω αγωνιστικά, γιατί ξέρω ότι παρακολουθείτε και τα αγωνιστικά, εννοείται, χρόνια τώρα, το ξέρουν όλοι. Ισχύει. Προέρχεστε άλλωστε από τον χώρο του αθλητισμού. Μετά αυτή τη σημαντική εξέλιξη, και απλά εγώ θέλω να τονίσω κάτι, ότι πριν ένα μήνα περίπου είχαμε ξαναμιλήσει, ίσως και λίγο παραπάνω, και βγάλατε έτσι, εκφράσετε μια σιγουριά στον αέρα, μιλούσαμε μαζί, που δεν την είχαν άλλοι, ας πούμε, για αυτό το περιβόητο προεδρικό διάταγμα και για το πώς κυλούσε η ιστορία με το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Τώρα, μετά από αυτό, μετά από αυτή την εξέλιξη, τι μπορούμε να πούμε, τι παραπάνω μπορούμε να πούμε? Καταρχάς υπήρχε σιγουριά, γιατί υπήρχε μια πολύ στενή παρακολούθηση από την πλευρά μου, και αυτό δεν είναι τυχαίο. Υπήρχε και σχετική οδηγία από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για το σκοπό αυτό. Άρα είχα μια καθαρή εικόνα για την θετική πορεία του πράγματος, τόσο όσον αφορά την συνεργασία, που οφείλω να τον τονίσω, τη συνεργασία της κυβέρνησης των αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων των υπουργών και του ΠΑΟΚ, και του ΠΑΟΚ, αναφέρομαι σε όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ, που είναι πολύ σημαντικό. Ήταν και είναι τέλεια η συνεργασία μας και στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, και συνέβαλε καθοριστικά στην επιτυχία έκβαση του ζητήματος. Το δεύτερο είναι ότι υπήρχε μια πολύ καλή προεργασία όσον αφορά τη σύνταξη του φακέλου, αλλά και την παρακολούθηση, τη συνεχή της εξέλιξης του φακέλου, που να εξεταστεί σε ανώτατο επίπεδο. Πιθανώς ο κόσμος να μην καταλαβαίνει πόσο δύσκολο και σύνθετο είναι αυτό το εγχείρημα, το διακύβευμα, και ποιες είναι οι βαριές διαδικασίες που ακολουθούνται για τέτοιου είδους θέματα. Φανταστείτε ότι τέτοιες διαδικασίες ακολουθούνται για την περίπτωση στο Μάτι, που χαθήκανε δυστυχώς 102 ανθρώπινες ζωές, για το ελληνικό. Βαριά, πολύ μεγάλα projects, τα οποία έχουν μεγάλη συνθετότητα. Αυτό είναι μικρότερης εμβέλειας όσον αφορά, αν θέλετε, σε αυτά που σας προανέφερα από πολλές απόψεις. Ναι. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ σύνθετο εξίσου. Και γι' αυτό είμαστε χαρούμενοι που, εκτός από την καλή συνεργασία, εκτός από το συντονισμό των υπουργών και των υπηρεσιών, από την πολύ καλή προετοιμασία του φακέλου, υπήρξε και χρόνος ρεκόρ. Όσοι γνωρίζουν από αυτά τα πράγματα, είτε νομικοί. Εμάς μας φαίνεται ότι άργησε πάρα πολύ, γι' αυτό που δεν ξέρουμε, εννοείται. Μα γι' αυτό το επισημαίνω, γιατί καταλαβαίνω ότι ο κόσμος, και βεβαίως ο φίλαθρος και ο παδός, ακόμα και οι δημοσιογράφοι, δεν είναι αναγκασμένοι να γνωρίζουν σε λεπτομέρειες τις διαδικασίες αυτές. Αλλά ένα ρεπορτάζ, παραδείγματος χάρη, με το τεχνικό επιμελητήριο ή με το δικηγορικό σύλλογο, με δικηγόρους και νομικούς που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα, θα επιβεβαίωνα αυτό που σας λέω, ότι αυτό είναι χρόνος ρεκόρ. Και δεν είναι τυχαίο η έκδοση, ας πούμε, μιας τέτοιας σύνθετης διαδικασίας, η έκδοση μιας τόσο βαριάς, αν θέλετε, υπόθεσης, να γίνει τόσο γρήγορα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι πραγματικά, γιατί πλέον είναι τυπικό το θέμα του προεδρικού διατάγματος, θα πάει στην πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα υπογραφεί του ΠΙΔΕΛΤΑ, και εκεί πέρα μπαίνουμε σε μια άλλη φάση. Είμαστε ικανοποιημένοι βεβαίως, γιατί και σαν κυβέρνηση είμαστε απολύτως συνεπείς σε αυτό που λέγαμε, και σας λέω ότι είναι η κυβέρνηση που είναι από πάνω, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, εφιστούσε και παρακολουθούσε, αν θέλετε, έδινε και τις σχετικές οδηγίες και σε μένα προσωπικά. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο να πούμε ότι ναι, τώρα αυτό το εγχείρημα, που δεν είναι απλά ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, και αυτό θα πρέπει να το γνωρίζουν οι ακροάτρες και οι ακροατές σας, είναι ένας υπερτοπικός πόλος ανάπτυξης, όχι μονάχα για την Τούμπα, και θα τολμήσω να πω όχι μονάχα για τη Θεσσαλονίκη, αλλά για την ευρύτερη περιοχή, εφόσον το δούμε, ας πούμε, ιδανικά, και κάνουμε την προβολή στο μέλλον, πώς θα είναι το γήπεδο στα τελειώματά του. Θέλω να κρατήσω, θέλω να σταθώ για λίγο σε αυτό που είπατε, ειδικά για τον Πρωθυπουργό, γιατί υπάρχει αίσθηση εδώ στη Θεσσαλονίκη ότι δεν ασχολήθηκε και πολύ έντονα, και τώρα εσείς μας λέτε κάτι άλλο, ότι το είδε και προσωπικά το θέμα αυτό. Μου κάνει εντύπωση αυτό που είπατε, και σας έδινε και κάποια, σας έλεγε κάποια πράγματα. Τα αποτελέσματα μιλάνε. Δεν μιλάμε με λόγια. Κοιτάξτε, ο κόσμος είναι δύσπιστος. Και καταρχάς σας λέω, με τα λόγω γνώσεως, ότι η συνεργασία με τον ΠΑΟΚ
και φαίνεται και αυτό, δεν υπήρχε καμία αντίδραση ποτέ από τον ΠΑΟΚ, σαν ΠΑΟΚ μιλάω έτσι, σε σχέση με τη συνεργασία που έχουμε αναπτύξει το τελευταίο χρονικό διάστημα για να διεκπαιρεώσουμε αυτό το ζήτημα στο καλύτερο βαθμό. Mm-hmm. Άρα φυσικά και υπάρχει και η κυβέρνηση και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και έχει και τη σφραγίδα και του Πρωθυπουργού, θα έλεγα προσωπικά, αυτή η εξέλιξη και για τον κυβερνό του ΠΑΟΚ. Για να μην αδικούμε πράγματα. Και τώρα σας μιλάω, θα ναι. σας τα πω και γι' αυτό στάθηκα και σε αυτό. Γι' αυτό στάθηκα και σε αυτό που είπατε. Μου κάνει εντύπωση. Μα είναι μια πραγματικότητα. Και σας το λέω με τα λόγου γνώσεων, γιατί γνωρίζω, αν θέλετε, είχα και εγώ τη σχετική οδηγία να το παρακολουθώ στο στενό και να συντονίζω και να συντονίζω στο βαθμό που μπορώ και να παρακολουθώ την εξέλιξη. Και υπήρχε και άλλη συνεργασία και με το Υπουργείο Χωροταξίας φυσικά και με τον συνάδελφο τον κύριο Ταγαρά και με τους υπηρεσιακούς παράγοντες και με τους νομικούς. Τα ξέρουν οι άνθρωποι, οι άνθρωποι που ασχολήθηκαν, το ξέρουν και κάποια στιγμή είχε γίνει και μια διατύπωση και από το μελετητή του γηπέδου, δεν ξέρω αν είχε βγει σε εσάς, είχε μιλήσει και για το γεγονός ότι είναι εντός χρονοδιαγραμμάτων, δεν αμφισβητήθηκε από τους ανθρώπους που ξέρουν, ποτέ δεν αμφισβητήθηκε ότι το γήπεδο κάθε άλλο παρά αργά προχωρούσε. Και μπορεί να γίνει και μια σύγκριση με αντίστοιχο διαμετρήματος έργα, για να δούμε αν πραγματικά προχωρούσε αργά ή όχι. Ναι. Εγώ σας λέω ότι είναι χρόνος. Ρεκόρ, ναι, το είπατε πριν. Ναι, μου κάνει και αυτό μου κάνει εντύπωση. Γιατί εμείς θεωρούσαμε ότι αργεί πάρα πολύ. Σας είπα, επειδή είναι δικαίως, ευλόγως ίσως κάποιοι να πιστεύανε, δεν είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν τις διαδικασίες. Έτσι. Πολλοί από κάποιοι νόμιζαν ότι εδώ και καιρό είναι σε γραφείο κάποιου υπουργού. Ναι. Μα εδώ και τρεις μήνες έχει φύγει από την κυβέρνηση, ήταν στα θέματα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν ήταν καθυστέρηση, να σας το πω αλλιώς, ότι το είχε κάποιος υπουργός στο σιρτάρι του και αμελούσε να βάλει τις σχετικές υπογραφές ή καθυστερούσαν. Αυτή η αίσθηση υπήρχε. Ναι, αυτή, όπως την περιγράφεται. Ναι, αλλά εγώ σας λέω ποια είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Γιατί από τα Υπουργεία το είχα πει και σε μια, και νομίζω και εσάς το είχα πει, ότι έχει φύγει από την κυβέρνηση το θέμα και ήταν στο Συμβούλιο της Επικρατείας που είναι η δικαστική εξουσία. Δεν είναι η εξουσία εκτελεστική. Άρα τώρα, κύριε Καλαφάτη, έχουμε Υπουργέ, έχουμε δεδομένα, να μιλάμε έτσι, χειροπιαστά που λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν κάνουμε θεωρίες δηλαδή ή δεν κάνουμε διάφορα. Φιλοσοφικά. Έχουμε μία απόφαση. Ναι. Ακριβώς. Έχουμε μία απόφαση οριστική από το Συμβούλιο της Επικρατείας, έτσι, το οποίο κρίνει νόμιμο το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για τη Νέα Τούμπα. Το πάω καλά μέχρι εδώ. Έτσι. Σωστό. Ξεπεράσαμε δηλαδή το δύσκολο και τώρα ναι. είναι τυπικό το τα επόμενα στάδια ποια είναι, για να το καταλάβουμε όσο πιο απλά μπορούμε. Το επόμενο δηλαδή τώρα. Αυτό που τι έκανε το Συμβούλιο της Επικρατείας που είναι ανώτατο δικαστήριο. Ουσιαστικά ενέκρινε όλα αυτά τα οποία συμφωνήσανε ο ΠΑΟΚ, η κυβέρνηση, τα περιβαλλοντικά, τα πολεοδομικά, τα θέματα των υπογειοποιήσεων. Γιατί ο κόσμος δεν ξέρει ότι υπάρχουν μια σειρά πολύ δύσκολες αλλαγές που θα γίνουν στην ευρύτερη περιοχή. Όλο αυτό το κομμάτι το εξέτασε, είδε αν υπάρχουν θέματα συνταγματικότητας, αν μας κοντάφτει κάπου. Όλα αυτά, επειδή ήταν προεργασία πάρα πολύ καλή και συστηματική συνεργασία, το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα. Άρα μπορούμε να προχωρήσουμε, θα πάει στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας τυπικό και θα υπογραφεί, θα είμαστε εντάξει από πλευράς της πολιτείας όσον αφορά τα χωροταξικά και τα πολεοδομικά. Ναι. Το επόμενο βήμα λοιπόν είναι να βγουν οι απαραίτητες άδειες, γιατί για να γκρεμιστεί κάτι, εδώ πέρα στο σπίτι μας πάμε να γκρεμίσουμε κάτι, θέλουμε, να το πω έτσι απλά, θέλουμε μια άδεια. Θα βγουν οι απαραίτητες άδειες τώρα από τον ΠΑΟΚ για να ξεκινήσει το γκρέμισμα της παλιάς και η ανέγερση της Νέας Τούμπας, που είναι μια άλλη φάση που ξεφεύγει από τα όρια του κράτους. Άρα είναι στο χέρι του ΠΑΟΚ πλέον όλα, δηλαδή να τρέξει να βγουν αυτές οι άδειες, αυτά που λέτε για ναι, το γκρέμισμα. Το εγχείρημα πλέον, ναι, ακριβώς. Το εγχείρημα ουσιαστικά είναι τώρα στα χέρια του ΠΑΟΚ. Η πολιτεία, και βεβαίως όπου χρειαστεί κάπου να βοηθήσουμε πάλι γραφειοκρατικά, οτιδήποτε εδώ πέρα είμαστε, το συζητάω, έτσι. Αλλά η δουλειά η βασική για να μπορέσει να ξεκινήσει η Νέα Τούμπα, ουσιαστικά ολοκληρώθηκε από την κυβέρνηση και τυπικά από την πολιτεία, γιατί να το βάλω και έτσι γενικότερα, γιατί ναι. Το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν είναι κυβέρνηση, από την πολιτεία γενικότερα ολοκληρώθηκε το έργο. Μάλιστα, και μιλάμε για ένα τεράστιο έργο. Το τυπικό της υπόθεσης είναι η υπογραφή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει θετική εισήγηση από το ΣΤΕ, είναι τυπικό το θέμα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Θα έχουμε και έργα εκτός από το βασικό που λέμε για τη Νέα Τούμπα, όλο αυτό που μας προβλημάτισε το προηγούμενο διάστημα και σήκωσε αρκετή κουβέντα, πάρα πολύ κουβέντα, αρκετή κουβέντα για τη διαδικασία. Τώρα θα έχουμε αυτό το έργο πλέον, αυτό το OK, αν θέλετε, από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Έχει να κάνει και με την ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή, εκτός από το γήπεδο δηλαδή. Σωστά το επισημαίνετε. Και γι' αυτό σας λέω είναι κάτι το οποίο είναι πολύ βαρύ. Δεν είναι απλώς πάω σε ένα, να το πω πολύ απλά, βρίσκω ένα χωράφι και κτίζω ένα γήπεδο και τελειώνει η υπόθεση. Κάνω και τις βασικές υποδομές, νερό. Να το πω πολύ απλά, το λέω πολύ απλά για να το καταλάβει ο κόσμος. Ναι. Πάω σε ένα χωράφι έξω από την πόλη, βρίσκω ένα οικόπεδο, 50 στρέμματα, φτιάχνω ένα γήπεδο και τελειώνει η υπόθεση. Εδώ πέρα μιλάμε ότι θα, για κάτι εντελώς διαφορετικό. Με πυρήνα το γήπεδο το ποδοσφαιρικό, το οποίο θα είναι ένα στολίδι ευρωπαϊκών προδιαγραφών και είναι ο βασικός στόχος για να φιλοξενεί τους αγώνες του ΠΑΟΚ και βέβαια του ελληνικού πρωταθλήματος και τους ευρωπαϊκούς. Με πυρήνα το γήπεδο θα δημιουργηθεί ένας υπερτοπικός πόλος ανάπτυξης για όλη την περιοχή. Δηλαδή πρόκειται να αποτελέσει η περιοχή έναν υπερτοπικό πυρήνα αναψυχής, πολιτισμού, εκδηλώσεων, εστίασης και γενικότερα θα είναι ένας πόλος έλξης τουριστικού ενδιαφέροντος, έτσι, καθώς μπορεί να συνδυαστεί ακόμα και με την τουριστική αξιοποίηση του αρχαιολογικού χώρου της Τούμπας. Εκεί που λέγαμε τα αρχαία θα είναι πρόβλημα, εμείς θα το κάνουμε asset, θα το γυρίσουμε ανάποδα δηλαδή και θα μπορέσει να αποτελέσει και ένας χώρος. Αυτό, θα είναι πρόβλημα τα αρχαία. Καλό πρόβλημα, δεν είναι κακό, έτσι. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Τα αρχαία μπορεί να αναδειχθούν και πόλος ανάπτυξης. Και στα θέματα του μετρό, παραδείγματος χάρη, μπορούν να υπάρχουν αρχαία. Το ζήτημα είναι τα υπερπηδείς και τα αναδεικνύεις ως τουριστικό, αν θέλεις, πόλο ανάπτυξης. Ναι, να μην είναι χρονοφόρο και αυτό, λέω. Αυτό φοβάμαι. Εμείς τις μελέτες, ένα κομμάτι, το ειδικό χωροταξικό, εξέτασε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό όλα αυτά τα ζητήματα. Εμείς είμαστε OK και ο σκοπός μας είναι να αποτελέσει το γήπεδο κάτι πολύ παραπάνω από ένα ποδοσφαιρικό, αν θέλετε, πυρήνα. Γιατί θα δημιουργηθούν και νέες θέσεις εργασίας και θα αποτελέσει και η Θεσσαλονίκη μέσω της Τούμπας έναν, αν θέλετε, άλλο χαρακτήρα. Γιατί η περιοχή της Τούμπας είναι μια πολύ μεγάλη περιοχή, πέραν του γεγονότος ότι αναβαθμίζει την περιοχή των κατοίκων. Ξέρουμε όσοι διαβίουμε στην Θεσσαλονίκη ότι είναι πάρα πολύ πυκνοκατοικημένη η περιοχή της Τούμπας. Άρα έτσι, θα δοθεί και μια δυνατότητα με τις αναπλάσεις που θα γίνουν στον περιβάλλοντα χώρο να δώσεις μια αναβάθμιση στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων ήδη των κατοίκων. Αλλά και με τα μαγαζιά που θα δημιουργηθούν. Θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Άρα είναι, αν θέλετε, win-win για όλους. Κερδίζουν όλοι από αυτή την υπόθεση. Και πρώτησα βέβαια ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα αντιμετωπίσει, θα αποκτήσει ένα μοναδικό στολίδι για το οποίο θα είμαστε περήφανοι όλοι οι Θεσσαλονικείς, ανεξαρτήτου φύλαθλης ή υποαδικής ιδιότητας. Το μάτς το είδατε χθες? Το βράδυ. Το είδα βέβαια. Σιγά μην το έχανα. Σιγά μην το έχανα. τι μάτς και αυτό. Σιγά μην το έχανα. Ήτανε ίσως ο καλύτερος ΠΑΟΚ που έχω δει τα τελευταία αρκετά χρόνια. Ναι. Μοναδικό μέταλλο. Φοβερή ψυχή. Ευφυείς κινήσεις και από τον προπονητή, ο οποίος κατάλαβε και είδε τις αλλαγές που έκανε, αλλαγή στην αλλαγή που έβαλε όταν γύρισε για να γυρίσει το μάτς. Και γύρισε το μάτς με τον Τζόλακ τελικά. Μπήκε, νομίζω, αν θυμάμαι, μπήκε αλλαγή στην αλλαγή, αν δεν κάνω λάθος, ο Τζόλακ. Δύο τέτοια έγιναν. Και με τον Μήτρησα και με τον Σοάρες. Ναι, αλλαγή στην αλλαγή. Και η αλλαγή στην αλλαγή. Αναγκαστικά, γιατί τραυματίστηκαν. Σωστό. Είναι να σου κάθεται και μερικές φορές. Αλλά σου κάθεται κιόλα. Ναι, γιατί δεν θα μπορούσαμε να μην βάλει τον Τζόλακ, αλλά προφανώς έβαλε τον Τζόλακ, εντάξει, δεν την πέρα. Αλλά και γενικότερα, ότι έχασες δύο παίκτες, ας πούμε, από τραυματισμούς μέσα στον αγώνα. Το όλο το κλίμα θα ήταν μεγάλη αδικία να μην περάσει αυτός ο ΠΑΟΚ. Νιώθουμε πολύ χαρούμενοι. Εντάξει, ανεξαρτήτως, εγώ έχω και ένα παραπάνω λόγο ενδεχομένως σε προσωπικό επίπεδο, αλλά τώρα μιλάμε περισσότερο σαν φίλαθλοι. Είμαστε χαρούμενοι και πρέπει να είναι χαρούμενοι και όλη η Μακεδονία και η Θράκη. Και να σας πω και ο κάθε υγιής φίλαθρος, γιατί ανεξάρτητα από τους οπαδούς του Ολυμπιακού που μπορεί να στεναχωρηθήκανε, είτε ένα μάτς πραγματικά, ας πούμε, να χαίρεσαι να το βλέπεις. Και εντάξει, και σπάσανε καρδιές, αλλά και βγάλανε, ας πούμε, το μέταλλο οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ που, αν θέλετε, αυτό είναι και το χαρακτηριστικό του ΠΑΟΚ και που κάνει τη διαφορά της άλλης ομάδας. Αυτός ο καλός εννοούμενος Τσαμπουκάς, το μέταλλο, η θέληση, το ότι, φίλε, και στα δύσκολα εγώ θα βγω πρώτος και θα το παλέψω και θα το πάρω. Και έτσι, έτσι ήταν χθες. Τώρα θα πάμε σε ένα τελικό στο Ολυμπιακό Στάδιο 21 Μαΐου. Τα έχει κόσμο, έτσι. Τα έχει αρκετό κόσμο. Δηλαδή είναι βούληση, νομίζω, της πολιτείας, της κυβέρνησης να πάμε σε έναν τελικό καλό με κόσμο. Εντάξει, να μην γίνει τίποτα, εννοείται, αυτό είναι τα ευκόλουσα νομούνα παραλείπονται. Να έχει πολύ κόσμο και από την πλευρά του Παναθηναϊκού και από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Δεν έχω την αρμοδιότητα, ούτε τη γνώση, ούτε την ευθύνη να μιλήσω θεσμικά και επίσημα. Επί της αρχής και ως φίλαθρος μπορώ να πω ότι φυσικά τέτοιοι αγώνες πραγματικά είναι, ακούγεται κλισέ, αλλά αυτή είναι η γιορτή του ποδοσφαίρου. Ένας τελικός κυπέλλου, ας πούμε, σε κάθε χώρα θα πρέπει να είναι μια γιορτή που να τη χαίρονται όσο γίνεται πιο πολύ φίλαθλοι. Όμως τις λεπτομέρειες
για αυτά τα ζητήματα θα τις δουν οι αρμόδιοι. Εγώ δεν έχω κανένα λόγο πάνω σε αυτό. Ναι. Λοιπόν, Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ. Ήταν πολύ σημαντικά τα όσα μας είπατε. Μετά από αυτή την πολύ σημαντική εξέλιξη και τη βοήθεια και την προσπάθεια που κάνατε όλο αυτό το διάστημα για να ξεφύγουν, να φύγουν τα προβλήματα μάλλον από μπροστά για να πάει πιο γρήγορα όλη αυτή η υπόθεση. Ξέρετε κύριε Ζαγόρα, πολλές φορές πολλά πράγματα πρέπει να τα δουλεύουμε, το κάνουμε ο καθένας στη δουλειά του και πολλές φορές αυτό που κάνουμε εμείς ακόμη περισσότερο ή ο τρόπος που λειτουργούμε και η κυβέρνηση, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και εγώ προσωπικά και όλοι όσοι είμαστε σε αυτή την προσπάθεια συμμετοχή, θέλουμε να μην μιλάμε κατά τη διάρκεια της προσπάθειας. Γιατί και ο κόσμος έχει κουραστεί να ακούει τους πολιτικούς να μιλάνε πολύ, ξέρετε, να λένε λόγια. Mm. Εμείς θέλουμε να δουλεύουμε πολύ και ας υπάρχει μια λαθασμένη άποψη, ίσως και να μας λένε κάποια στιγμή ότι υπάρχει και κάποιο έλλειμμα ενδεχομένως πληροφόρησης και επικοινωνίας. Το ζήτημα είναι όμως να κάνεις καλά τη δουλειά σου και να έχεις αποτέλεσμα. Αυτή είναι η φιλοσοφία αυτής της κυβέρνησης, του Πρωθυπουργού και της δικιάς μας και χαιρόμαστε τώρα που μιλάμε επί συγκεκριμένου αποτελέσματος με πολύ θετικά χαρακτηριστικά. Άρα το στοίχημά μας και ο σκοπός μας είναι να δουλεύουμε πολύ, να παράγουμε αποτελέσματα και να μιλάμε λίγο. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Καλαφάντη. Να είστε καλά.